Μικρά μας χρειάζονται πολύ εκεί. Ναι. Είναι μεγάλο το στοίχημα. Ναι. Αλλά αξίζει τον κόπο πάρα πολύ. Και μακάρι, μακάρι να τα καταφέρνουμε. Γιατί νομίζω ότι σε όλους μας υπάρχουν σκέψεις, ενδιασμοί, φόβοι, ανασφάλειες. Λες τώρα είμαι, δεν είμαι, είναι εντάξει. Κοίταξε, δεν υπάρχει μυστικό ή κανόνες, τέλος πάντων, για να... για καλούς γονείς. Για καλούς γονείς. Νομίζω ότι όσα πράγματα και να κάνεις για το παιδί σου, πάντα μέσα σου έχεις και υπάρχει ένα ερωτηματικό. Είμαι καλή μάνα, τα κάνω όλα σωστά, παίρνει το παιδί μου αυτό που πρέπει από μένα, νιώθει την αγάπη μου, την εισπράττει. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κανόνας. Πρέπει απλά να δίνεις την αγάπη σου απλόχερα και το παιδί το καταλαβαίνει. Ναι. Κάπου διάβαζα προχθές ότι και ένα τέταρτο μάνας αρκεί, λέει, σε ένα παιδί έτσι για να νιώθει όλη αυτή την αγάπη για τη μητέρα του. Ναι. Θέλω να σε ρωτήσω αν σε έχει ενοχλήσει καθόλου σε κάποιες φάσεις ή κάποια στιγμή όλη αυτή η υπερέκθεση και του χωρισμού αλλά και της σχέσης σου τώρα έτσι και με το καλό και ο γάμος. Έχετε βάλει ημερομηνία εντωμεταξύ, έχετε ανακοινώσει. Ναι, πια, ναι. Κοίταξε, είναι μια απόφαση που την έχουμε πάρει 2 χρόνια τώρα, αλλά είναι τόσες οι υποχρεώσεις που δεν μπήκαμε στη δικασία να οργανωθούμε, αλλά ο γάμος θα γίνει φέτος και θα είναι μια πολύ σημαντική ημερομηνία και για τους δυο μας, γιατί δηλαδή η ημερομηνία είναι στάνταρ, δεν αλλάζει, είναι η μέρα της γνωριμίας μας. Α, πολύ ωραία. Που είναι επέτειος για μας. Την έχετε πει? Είναι 30 Αυγούστου. 30 Αυγούστου, ναι. Πολύ ωραία. Θα γίνει στην Κύπρο γάμος ή στην Ελλάδα? Δεν ξέρω, αυτό δεν... Πού έχετε κλείσει εκκλησία, την παρακλήσει ακόμα? Θα γίνει θρησκευτικός, πολιτικός, θρησκευτικός. Α, δεν έχετε... Έχετε κλείσει ημερομηνία, αλλά εκκλησία δεν έχετε κλείσει. Πρέπει να τρέξουμε λίγο τώρα με το καινούριο χρόνο. Ναι. Δεν ξέρω και να ήθελα, δεν προλαβαίνω. Ναι. Αλλά σίγουρα πρέπει να κλείσει η εκκλησία, ναι, δική μου. Ναι. Γιατί νομίζω ότι θα είναι λίγο δύσκολο το έργο, αλλά θα βρείτε. Όπου βρεθεί. Όπου βρεθεί. Όπου βρεθεί. Αυτή είναι η μέρα, τέλος. Σας έχει ενοχλήσει λοιπόν καθόλου, είτε σε ένα είτε τον Μπομπ, όλη αυτή η υπερέκθεση.